Mike and Dave Need Wedding Dates, με πρωταγωνιστές τους Zac Efron, Adam Devine, Audrey Plaza και Anna Kendrick. Η ταινία μας έχει να κάνει με δύο αδέρφια, τα οποία υποδίονται ο Zac Efron και ο Adam Devine, οι οποίοι είναι λίγο ζωηρολίδες και όπου πηγαίνουν και είναι καλεσμένοι τέλος πάντων, τα κάνουν όλα άνω κάτω. Λίγο κάτι σαν το Wedding Crashers, αλλά το ξέρει αυτό η ταινία, είναι self-aware ότι είναι παραπλήσιο το σενάριο με το Wedding Crashers και κάνουν μάλιστα και humor πάνω σε αυτό μέσα στην ταινία. Μόνο που αυτή τη φορά έχουν να πάνε στο γάμο της αδερφής τους, οπότε τους κάλεσαν οι γονείς τους και η ίδια η αδερφή τους για να τους πούνε ότι κοιτάξτε αυτή τη φορά θα είστε φρόνιμοι και ο μόνος τρόπος να είστε φρόνιμοι και λίγο να το σιγουρέψουμε σε έναν βαθμό είναι να μας έρθετε με κοπέλες. Οπότε πρέπει και να βρουν δύο καλές κοπέλες, όχι οποιασδήποτε, για να πάνε στο γάμο της αδερφής τους και να φροντίσουν να πάνε όλα καλά. Γενικά μου άρεσε πολύ η χημεία μεταξύ των ηθοποιών και μεταξύ του Zac Efron με τον Adam Devine και μεταξύ της Anna Kendrick και της Audrey Plaza, οι οποίες παίζανε τα ραντεβού που βρήκαν εν τέλει να πάνε στο γάμο. Και ένα άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το περίμενα από τέτοιου είδους ταινία, είναι ότι όλοι οι χαρακτήρες, οι κεντρικοί τέλος πάντων, είχαν βάθος. Σου είχε μέσα στην ταινία, σου έδειχνε ένα background για τον καθένα, ώστε να τους καταλάβεις καλύτερα από πού έρχονται και τι συμβαίνει. Γενικά το χιούμορ ήταν καλό θα έλεγα, όχι βέβαια τόσο ώστε να πω κρίμα που δεν το είδα στον κινηματογράφο, αλλά ήταν ωραίο, δηλαδή ψυχαγωγήθηκα ας πούμε. Το κύριο πρόβλημά του, εντάξει πέραν από κάποια αστεία που δεν μου άρεσαν έτσι κι αλλιώς, είναι ότι τα τράβαγαν αρκετά, όχι όλα τα αστεία, αλλά κάποια δηλαδή ξεκίναγε κάτι, έλεγες ναι, ωραία, έχει πλάκα, ψιλογέλες, ξαφνικά έλεγες, έβλεπες το τραβάει, και λες, α, ναι, ωραία, θα τραβήξουμε να το πάμε μέχρι και εκεί. Μάλιστα, εντάξει, και δεν γελάω πλέον. Συνοπτικά πάντως έχουμε μια κωμωδία η οποία είναι self-aware για το τι είναι, δεν προσπαθεί να είναι κάτι άλλο, ούτε σαν κάποιες κωμωδίες προσπαθούν να το γυρίσουν στο σοβαρό ή να σου περάσουν κάποια μηνύματα. Φοβερή χημεία μεταξύ των χαρακτήρων, καλό χιούμορ, αν και κάποιες φορές το τραβάγαν οπότε αυτό το κράταγε πίσω. Δεν θα την πρότεινα για σινεμά, δεν μετάνιωσα όπως είπα που την είδα στο σινεμά, αλλά σίγουρα θα την πρότεινα για να την νοικιάσετε ή να την δείτε στο ίντερνετ. Μην ξεχάσετε να μου πείτε στα σχόλια από κάτω αν σας άρεσε ή αν το βρήκατε υπερβολικά αντιγραφή του Wedding Crashers. Και φυσικά όπως πάντα αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.